Ένα θεατρικό εργαστήρι, σκοπός του οποίου ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν τους αργυροτεχνίτες των Ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Μουσείο Αργυροτεχνίας από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός. Το εργαστήρι απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας από 10 έως 12 ετών και ξεκίνησε με μια βόλτα στον κόσμο της μοναδικής αυτής τέχνης, όπως ξετυλίγεται στην εκθεσιακή αφήγηση του Μουσείου. Μέσα από το παιχνίδι και την θεατρική έκφραση, οι συμμετέχοντες έμαθαν τι ήταν αυτό που έκανε τόσο ξεχωριστούς τους γιαννιώτες αργυροτεχνίτες. Στην συνέχεια, τα παιδιά έγιναν και τα ίδια μικροί τεχνίτες, καθώς είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν τα δικά τους αντικείμενα, χρησιμοποιώντας λεπτό σύρμα και κλωστές. Η διαχειρίστρια του Μουσείου Αργυροτεχνίας, Αγνή Δρίμτση, αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στο σκοπό του εν λόγω θεατρικού εργαστηρίου και σημείωσε πως για τον φετινό χειμώνα ετοιμάζονται πολλές δράσεις για τα παιδιά στο μουσείο. Ένα φθινοπορεινό απόγευμα έχουμε μαζευτεί στο μουσείο με πολύ καλή παρέα, με μικρούς φίλους του μουσείου για να ασχοληθούν με μια δράση, με ένα θεατρικό παιχνίδι που διοργανώνουμε με θέμα την αργυροτεχνία. Οι φίλοι μας θα γίνουν αργυροτέχνες για ένα απόγευμα. Αφού περιηγηθούν στο μουσείο, θα τους ξεναγήσουμε, θα τους εξηγήσουμε τις τεχνικές που δείχνονται μέσα στο μουσείο, που εμφανίζονται στο μουσείο, παρουσιάζονται στο μουσείο, και στη συνέχεια τα παιδιά θα έρθουν πάλι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για να γίνουν αργυροτέχνες, να φτιάξουν μόνοι τους τα δικά τους αντικείμενα με τη δική τους φαντασία. Είναι μια δράση που στηρίζεται πάνω στην θεματολογία του μουσείου. Προσδοκούμε τα παιδιά να ενθουσιαστούν και να μπουν λίγο στην φιλοσοφία και στο πνεύμα και στην ατμόσφαιρα αυτής της πολύ όμορφης τέχνης, και που ξέρετε, ίσως κάποιο από αυτά να γίνει αργυροτεχνίτης όταν μεγαλώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα των κοριτσιών, τις παιδαγωγούς, εμψυχώτριες που προσφέρουν αυτή την πολύ σημαντική δουλειά και τη δράση, και να πούμε ότι το μουσείο μας ετοιμάζει και σχεδιάζει πάρα πολύ ωραίες δράσεις για το μέλλον, για το χειμώνα, για ένα χειμώνα γεμάτο πολιτισμό και φυσικά αργυροτεχνία.